είμαστε στο μουσικό μεζεδοπολείο Πινελόπη και Μνηστήρες, όπου θα παρακολουθήσουμε τη μουσική παράσταση «Η Ντάγινε» της ομάδας «Μερικοί το προτιμούν παλιό». Έχουμε κοντά μας την ομάδα «Μερικοί το προτιμούν παλιό», που μας παρουσίασαν μια καταπληκτική μουσική παράσταση «Η Ντάγινε», βασισμένη στα παραδοσιακά ακούσματα από όλη την Ελλάδα. Κοντά μας λοιπόν έχουμε την Μαρίνα Κάτσικα και την Χριστίνα Κωνσταντινίδη, που πρωταγωνίστησαν και έχουν συλλάβει και όλη την ιδέα. Όχι μόνο εσείς, μαζί με άλλες δύο που θα μας το πούνε εκείνες σε λίγο. Πώς σας ήρθε λοιπόν η ιδέα, κορίτσια αυτή? Λοιπόν, η ομάδα μας λέγεται «Μερικοί το προτιμούν παλιό». Αποτελείται από 6 άτομα. Στη συγκεκριμένη παράσταση πρωταγωνίστησαν τα 4 από τα 6. Γενικότερα όμως ασχολούμαστε με ό,τι αφορά το παρελθόν. Ξαναζωντανεύουμε δηλαδή σκηνές, γεγονότα από το παρελθόν. Μετά την πρώτη μας παράσταση που είχε να κάνει με παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την παραδοσιακή μουσική και ήθη και έθιμα της Ελλάδος, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ γνώριμο στο ευρύ κοινό και αγαπητό, και πιστέψαμε ότι θα έχει απήχηση. Γι' αυτό συλλάβαμε μία ιδέα με τα κορίτσια, φτιάξαμε μία ιστορία και περάσαμε από τόπο σε τόπο με γνωστά τραγούδια, ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Πόσο εύκολο ήταν να στήσετε όλο αυτό? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Δουλέψαμε γύρω στους 2 μήνες να γράψουμε το έργο. Δεν ήταν τίποτα στημένο. Είναι όλα τα πράγματα, τα σκηνικά, η παραγωγή, οι φορεσιές, το, όπως είπαμε, το γράψιμο, τα τραγούδια. Πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι μας βοήθησαν. Έγιναν όλα αποκλειστικά από την ομάδα μας, με πολύ μεράκι. Γι' αυτό το παλιό. Χρειάστηκε να μαζέψετε πληροφορίες και από ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ελλάδας? Βεβαίως. Τη γιαγιά μου, από κάποιες άλλες γιαγιάδες και παππούδες. Και μάλιστα πληροφορίες κυρίως για την τοπιολαλιά του κάθε τόπου, που αυτό μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Για να είμαστε συνεπείς. Πήρε πυρούνα, πήρε πατή, πήρε πατή καμαρωτή. Και για να το φαίνεται τούτο. Τούτο του κάνουμε όταν έχει ξηρασία στο ίδιο. Ναι, και παρακαλάμε τους δύο για να βρέξει. Και δεν κατάφτασε ακόμα η βροχή. Μεγάλη κατάρα έχει πέσει. Πες, πήρε πυρούνα. Η γιαγιά της εξαδέλφης μου, της μάνας μου, το σόκα, φτερού χρόνια ένα παιδί. Κοντά μας έχουμε άλλα δύο μέλη της ομάδας «Μερικοί το προτιμούν παλιό». Μαζί μας είναι η Κυριακή Γάσπαρη και η Κωνσταντίνα Κουτσιούμπη. Πείτε μας, κορίτσια, λίγο για τους συντελεστές της παράστασης. Οι συντελεστές του «Η Ντάγινε», αυτός είναι ο τίτλος της παράστασής μας, το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζεται σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στο Πινελόπη και Μνηστήρες, στον Γκάζι, καινούριο χώρο. Για να γίνει, να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η παράσταση, είχαμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολύ βοήθεια από πολλούς συντελεστές.
εύκολο είναι τόσοι άνθρωποι διαφορετικοί να στήσουν τέτοιου είδους παράσταση, να δέσετε σε αυτό όλοι μαζί? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά εμείς αυτό. Αλλά έχουμε ξαναδουλέψει κάποιοι μαζί, οπότε έχουμε δέσει. Αγαπιόμαστε, τσακωνόμαστε και αγαπιόμαστε ξανά μαζί όλοι. Είναι πολύ δύσκολο και με κάποια παιδιά συναντηθήκαμε πρώτη φορά. Τα βρήκαμε, γι' αυτό και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στην πορεία θα δέσουμε ακόμα καλύτερα. Από το μουσικό μας ζωτοπολείο Πινελόπη και Μνηστήρες και την παράσταση «Η Ντάγινε» της ομάδας «Μερική το Προτιμό Παλιό» για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.